συζητήσεις μας, όπως και οι ομιλητές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αναφέρθηκαν αναλυτικά στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, είναι φυσικό η συζήτηση για τον προϋπολογισμό να ξεφεύγει από το περιεχόμενο το στενό των αριθμών που παρουσιάζονται και να γενικεύεται. Αν και αν άκουγε κανένας και τον Υπουργό, αλλά και τους ορισμένους συνεταίρους της κυβέρνησης, θα νόμιζε ότι βρίσκεται σε άλλη χώρα. Αυξάνονται οι εξαγωγές. Η Ελλάδα κάνει βήματα, κάνει. Δεν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ωστόσο, οι εξελίξεις, ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, αντικειμενικά αναδεικνύουν στην πρώτη γραμμή το ερώτημα ποια είναι η διέξοδος. Προφανώς ο προϋπολογισμός και η πολιτική της κυβέρνησης, ένας προϋπολογισμός σε συνθήκες κρίσης, όπως και όλη της η πολιτική συνολικά, έχει μία συνέχεια και συνέπεια. Εμείς δεν το αμφισβητούμε. Συνέχεια και συνέπεια που λέει ρημαδιό ο λαός, όλα στο κεφάλαιο για να βγούμε από την κρίση. Όμως σε αυτή την αίθουσα και τώρα αλλά και πολλές φορές περίσεψαν οι επικλήσεις του πατριωτισμού και του εθνικού συμφέροντος. Οι εκκλήσεις για την ανάπτυξη. Οι εκκλήσεις για θυσίες με προοπτική. Οι εκκλήσεις πως όλοι μαζί θα βγούμε από την κρίση για να σώσουμε την Ελλάδα. Όλοι μαζί λοιπόν. Καλά ακούγεται. Και κάποιος κόσμος ακόμα μπορεί να συγκινείται. Όμως κάτι λείπει, παραδείγματος χάρη, λέει ο κύριος Βορύδης. Όλοι μαζί για να πάρουμε τη δόση. Ποια δόση? 28 δις στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα σε αυτά που χρωστάμε, τίποτα στο λαό. Να τα πάρουμε όλοι μαζί, να τα δώσουμε στις τράπεζες και να τα πληρώσετε εσείς διπλά. Όλοι μαζί λοιπόν. Κάτι λείπει από αυτή την ιστορία. Από αυτή τη συγχορδία κυβέρνησης, προπαγάνδας των στρατευμένων μαζικών μέσων ενημέρωσης που επιχειρεί να πείσει το λαό. Τι λείπει η πραγματικότητα? Αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα ίδιους λογαριασμούς κάνει η λαϊκή οικογένεια για την επιβίωσή της με τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους μεγαλέμπορους, τα τσιράκια τους, Έλληνες και ξένους. Αλήθεια, σε αυτή τη χώρα οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα ακόμα και στις πιο καλές συνθήκες κάλυπταν τις πραγματικές τους ανάγκες με τον ίδιο τρόπο που τον κάλυπτε μια χούφτα πλουτοκράτες που έχουν την οικονομική εξουσία? Αλήθεια, τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας είχαν ποτέ μέσα στο σύστημά σας τις ίδιες δυνατότητες στη μόρφωση, στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό? Ακόμα και στις χρυσές για τον καπιταλισμό εποχές, ποια ήταν η ζωή του εργαζόμενου και ποια του αφεντικού? Πάντα τον καλούσατε να μην απαιτεί περισσότερα. Ακόμα και όταν είχαμε φοβερούς ρυθμούς ανάπτυξης για το εθνικό συμφέρον, για την ανάπτυξη που θα έφερνε η κερδοφορία των επιχειρηματιών. Και όλο και περισσότερα ψίχουλα θα περίσευαν γι' αυτόν. Γι' αυτόν που παρήγαγε τα πάντα. Γι' αυτόν που παράγει τον κοινωνικό πλούτο. Έρχεστε λοιπόν σήμερα, εσείς οι ίδιοι, που υπερασπίζεστε αυτό το σύστημα και τον καλείτε να δυστυχήσει. Να ζήσει στην κόλαση, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κατανάλωνε περισσότερα από όσα παρήγαγε. Ποιος αλήθεια κατανάλωνε περισσότερα? Ο οικοδόμος που έκτισε τη σύγχρονη Ελλάδα στον 7ο και στον 8ο όροφο, στα υπόγεια με τον κίνδυνο της ζωής του και έφτιαξε ένα σπίτι ή και δεύτερο δουλεύοντας και ο ίδιος προσωπικά? Ποιον άραγε καλείτε? Τον εργάτη του μετάλλου που δουλεύει στο τρίτο αμπάρι και κινδυνεύει να καεί ζωντανός ή να του φύγει ο τροχός και να κόψει το χέρι του? Αυτό ζούσε πάντο από αυτά που παρήγαγε? Ποιον καλείτε? Τον εργάτη της χαλιβουργίας του Μάνεση που ζει στη Χλυδή και στον Πλούτο, που ξοδεύει όσα ξοδεύουν όλοι οι εργάτες μαζί, που δούλευε με 1.200 ευρώ και τώρα του ζητάει να δουλέψει με 500. Αυτός είναι που φταίει για το χρέος της Ελλάδας? Αυτός ήταν αυτός που κατανάλωνε παραπάνω από όσα παρήγαγε? Ποιους καλείτε? Τις γυναίκες που άφηναν τα παιδιά 8 και 6 χρονών μοναχά τους στο σπίτι και δούλευαν πάνω από τις μηχανές, μέσα στα χνούδια, με τον κίνδυνο του καρκίνου, σε άθλιες συνθήκες, για να πλουτίζουν οι μεγαλόστομοι κεφαλαιοκράτες? Ποιον καλείτε αλήθεια?
τους νέους επιστήμονες με δύο πτυχία, 10 ώρες στο κομπιούτερ να στραβώνονται για 700 και τώρα για 400 ευρώ. Αυτοί είναι που κατανάλωναν περισσότερα από όσα παρήγαγαν όλα αυτά τα χρόνια. Ποιους αλήθεια καλείτε? Αυτούς που ήταν μέσα στα μεταλλεία, που μπαίνουν νύχτα και βγαίνουν νύχτα με κίνδυνο να βγάλουν το χρυσό, τα μέταλλα δηλαδή, για να πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες? Αυτοί παρήγαγαν λιγότερα από όσα κατανάλωναν? Ποιον καλείτε? Το φτωχό αγρότη που ξεροψύνεται στον ήλιο, που δουλεύει στην οικοδομή και τα απόγευμα πάει στο χωράφι, που παγώνει το χειμώνα και δεν ξέρει τι θα γίνει με την παραγωγή του? Αυτός κατανάλωνε περισσότερα στη χώρα από όσα παρήγαγε. Ποιον καλείτε άραγε? Το κτηνοτρόφο? Το κτηνοτρόφο που δεν ξέρει τι πάει να πει. Ξεκούρασε? Που είναι εχμάλωτος και που δεν ξέρει Πάσχα και Χριστούγεννα τι θα κάνει και πώς θα ζήσει? Αυτόν που του παίρνουν το γάλα πιο φτηνό από το νερό? Αυτού του λέτε ότι παράγει λιγότερα από όσα καταναλώνει? Ποιον άραγε? Ποιο κατηγορείτε? Το νέο της εργατικής οικογένειας, 12, 13, 14 χρονών παιδιά, που δεν ξέρουν τι είναι Πάσχα και Χριστούγεννα και καλοκαίρι και πάνε να δουλέψουν και να βγάλουν ένα χατζηλίκι και να βοηθήσουν την οικογένεια? Αυτοί είναι που καταναλώνουν περισσότερα από όσους παράγουν το φτηνό παιδικό τρυφερό κρέας για να κερδίζουν οι ξενοδόχοι της Μυκόνου και των άλλων ελληνικών νησιών που τους στέλνετε στο δουλεμπόριο? Αυτούς κατηγορείτε? Αυτούς κατηγορείτε? Αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Τους ξεγελούσατε τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας ένα κόκαλο με λίγο κρέας. Τώρα τι τους λέτε? Να πεινάσουν κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά να πεινάσουν. Και τους λέτε άθλιο σύστημα. Να τρώνε λιγμένα. Το 2012. Αυτοί είστε. Αυτό είναι το σύστημά σας. Και με αυτή την πολιτική τη συνέχιση και πιο βάρβαρα, τους ζητείτε να την εφαρμόσετε για να βγούμε από την κρίση, μήπως και δεν φάνε λιγμένα. Γιατί άραγε να συγκεντρωθεί το χρήμα από αυτούς, όλους που ανέφερα και πάρα πολλούς άλλους, παρέλειψα, να δοθεί πού? Στους επιχειρηματίες, σε αυτούς με τα κότερα, τις βίλες, τα ελικόπτερα, αμύθιτα πράγματα που θα ξανακάνουν την ανάπτυξη. Όλοι αυτοί που θα δώσουν ελεημοσύνη, που θα τους κάνουν, θα τους φέρουν απασχόληση. Δούλους του 21ου αιώνα. Είναι υπερβολές ή είναι η αλήθεια? Είναι η αλήθεια. Πράγματι είναι η αλήθεια, και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ο εργαζόμενος τι τον περιμένει όταν εφαρμοστούν τα νέα μέτρα. Επομένως, μπροστά στην κοινωνία, αντικειμενικά, όχι επειδή θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μπαίνει ένα ερώτημα. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα πάει στη βαρβαρότητα και στην κόλαση με το σύστημα το καπιταλιστικό που σήμερα αποδεικνύει το 2012 ότι γυρίζει την ανθρωπότητα 50 και 60 χρόνια πίσω, ή θα το ανατρέψει και θα πάρει την εξουσία. Τρίτος δρόμος διαχείρισης φιλολαϊκής ή μεσοβέζικες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε υπήρξαν ποτέ στην ιστορία. Εσείς λέτε ότι είναι μονόδρομος. Συμφωνούμε. Για το κεφάλαιο, την αστική τάξη, αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, μονόδρομος. Μόνο μέσα από σωρούς ερηπείων μπορούν προσωρινά να ανακάμψουν. Το έχουν αποδείξει στην ιστορία. Ανέκαμψαν με δύο παγκόσμιους πολέμους. Πάνω στο αίμα και στη δυστυχία της ανθρωπότητας. Ανέκαμψαν παλιότερα με άλλα στοιχεία, σφάζοντας λαούς ολόκληρους. Έτσι αναπτύχθηκαν. Για αυτούς ναι, αλλά για το λαό άλλος είναι ο δρόμος. Και είναι ο δρόμος που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με τρεις λέξεις, με τρεις φράσεις. Εμείς λέμε μονομερής διαγραφή του χρέους. Δεν χρωστάνε όλοι αυτοί που είπα, και είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, τίποτα. Και σε κανέναν. Ένα χρωστάνε. Σε όλους αυτούς που κυβερνάνε, να τους πάρουν την εξουσία. Διαγραφή του χρέους. Δεν υπάρχει χρέος καλό και κακό για μας. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαϊκή εξουσία, λαϊκή οικονομία. Είναι εφικτός? Εδώ είναι ο ρεαλισμός, ο οποίος προβάλλεται και από εδώ για να απορριφθεί και από εδώ για να φανεί ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο πονηρά. Είναι τώρα έτοιμος, αρκεί να τον αποφασίσει ο λαός. Είναι ρεαλιστικότατος και εφικτότατος. Τι λέμε λοιπόν εμείς και τι απαντάμε? Και εδώ μετριώνται και πρέπει να μετρηθούν προς το λαό οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς λέμε ότι σήμερα
Η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας, ο πλούτος που παράγεται είναι ασύλληπτος. Μπορεί να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες και να ζει ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος πολύ καλά. Αυτό εσείς λέτε ότι θα γίνει, αφού τους στείλετε στο διάολο και στην κόλαση. Αφού τους στείλετε με 300 και 200 ευρώ. Αφού τους στείλετε στον κάδο των σκουπιδιών. Αφού τους στείλετε στην κομματερή. Να μαζεύουν το 2012 σίδερα για να πάρουν 2 ευρώ. Μπέστε στο κέντρο να δείτε. Και δεν είναι μόνο ξένοι. Αυτό τους λέτε. Θα πάτε εκεί για να ξανασηκωθείτε. Αν ξανασηκωθείτε. Εμείς τι λέμε. Όχι. Δεν θα πάτε. Θα πάρετε αυτά που σας ανήκουν. Από αυτούς που σας τα κλέβουν τόσα χρόνια. Θα τελειώσετε δηλαδή με την εξουσία του κεφαλαίου. Η Ελλάδα. Μας λένε δεν έχουμε πρόγραμμα. Και καμιά φορά βγαίνεις από τα ρούχα σου. Ή λένε και εδώ δεν υπάρχουν προτάσεις. Να πω επιγραμματικά. Η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Από τις πλουσιότερες στον κόσμο για το μέγεθός της. Θα μου δώσετε μια ανοχή, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Είναι από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο για το μέγεθός της. Έχει μεγάλες πρωτοπαραγωγικές πηγές και γεωστρατηγική θέση. Τι έχει? Ορυκτό πλούτο. Και μάλιστα σπάνιο. Αν είχα χρόνο, θα σας έλεγα ότι μόνο με το νικέλιο η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει τεράστια κέρδη. Νικέλιο έχουν τρεις χώρες στον κόσμο. Ελλάδα, Κούβα, Καλλιδονία. Αν πεις δεν πουλάω κάτω από 20.000, θα το πω έτσι με λογικές αγοράς, από πού θα το φέρουν? Από την Κούβα και την Καλλιδονία, μόνο τα μεταφορικά το ανεβάζουν στα ύψη. Μόνο να εκμεταλλευτείς το νικέλιο, λέω, που είναι η πρώτη ύλη για την. Επειδή ήσασταν και στρατιωτικός, δεν υπάρχει όπλο χωρίς νικέλιο και τίποτα άλλο. Έχουμε βοξίτη, τον καλύτερο στην Ευρώπη. Τον ρήμαξε η Πεσσινέα όλα αυτά τα χρόνια και τώρα τον ρημάζει κάποιος επιχειρηματίας. Έχουμε λευκόλιθο, χρυσό, ουράνιο, σπάνια μέταλλα, χουντίτι. Δεν περιγράφω, λέω το μέταλλο. Για το μέταλλο συζητάω. Είναι από τα σπάνια μέταλλα και πάρα πολλά. Αλλά έχουμε ενεργειακές πηγές, τα μεγαλύτερα αποθέματα λιγνίτη στην Ευρώπη. Έχουμε αξιοποιήσει το 1 τρίτο του υδάτινου δυναμικού. Έχουμε υδρογονάνθρακες, πετρέλαια δηλαδή, και φυσικό αέριο. Όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν μια ισχυρή βιομηχανική βάση. Γιατί έχουμε μεγάλη παράδοση και δυνατότητα στο μέταλλο, στην γλωσσοφαντουργία, στο δέρμα, στα ναυπηγεία. Η Ελλάδα με τα 5 ναυπηγεία, ο Πειραιάς, το 5ο λιμάνι στον κόσμο είναι από πλευράς σπουδαιότητας. Μπορούσαμε, αμυντική βιομηχανία, στοιχειώδης ανάγκης, ούτε σφαίρες δεν παράγουμε πια. Εκεί έχουμε φτάσει. Έχει τι άλλο? Όλοι το υμνείτε. Εξειδικευμένο, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό. Τεράστιες δυνατότητες. Και μια άλλη εξουσία θα απελευθερώσει τεράστιες δυνάμεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Δεύτερον, έχουμε αγροτική οικονομία που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Η Ελλάδα παράγει τα πάντα, μπορεί να είναι σχεδόν, για να μην πω είναι αυτάρκης, και να είναι εξαγωγική χώρα. Ήταν ακόμα και πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την κοινή αγροτική πολιτική κάποιος είχε πει από αυτόν τον χώρο, δυστυχώς, και αν δεν υπήρχε έπρεπε να την εφεύρουμε. Κατέστρεψε την αγροτική οικονομία της χώρας. Τρίτον, έχει γεωστρατηγική θέση στο χάρτη, διασταύρωση τριών υπήρων που μπορεί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να κάνει διεθνείς συμφωνίες σε όφελος του ελληνικού λαού. Ξέρετε, θα σας το πω ομά. Όλα αυτά υπήρχαν? Ναι ή όχι? Υπήρχαν. Τα διαχειρίστηκε ο καπιταλισμός αυτά τα χρόνια? Ναι ή όχι? Τα διαχειρίστηκε. Πού μας έφτασε εδώ? Τελειώσατε λοιπόν. Φύγετε να έρθει ο λαός στην εξουσία. Ο ίδιος. Τελειώσατε. Εδώ τον φέρατε. Πλέον. Τα ξεπουλήσατε όλα, τα κατέστρεψαν, κέρδισαν τα διεθνή μονοπόλια και τα ελληνικά και φτάσαμε σήμερα τη χώρα σε αυτό το σημείο. Τι προϋποθέσεις λοιπόν βάζουμε? Πρέπει να τελειώσει η μεγάλη αντίθεση. Άλλοι να παράγουν και άλλοι να κερδίζουν. Δηλαδή, εργατική τάξη, ο λαός να κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, να γίνουν λαϊκή περιουσία. Δεύτερον, εθνικός σχεδιασμός. Σας προκαλώ να μου πείτε και τους υπουργούς, αν μπορείτε να κάνετε εθνικό σχεδιασμό με γνώμονα τις ανάγκες του λαού. Όχι. Γιατί κάθε καπιταλιστής επενδύει ανάλογα με τα κέρδη του, πρώτον. Άρα δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις. Δεύτερον, επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σου καθορίζει το πού και τι θα αναπτύξεις. Μπορείς, γιατί είναι που λένε για την ανάπτυξη, να έχεις ενέργεια κοινωνικοποιημένη και να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Η συνθήκη του Μάστρικτ το απαγορεύει. Μπορείς στις επικοινωνίες, μπορείς στρατηγικούς τομείς. Κανέναν δεν μπορείς να έχεις. Γιατί τα απαγορεύουν όλες αυτές οι συνθήκες. Και φυσικά
λαϊκή, γνήσια λαϊκή εξουσία. Όχι εμέσως πλην σαφώς. Και έχουμε βγάλει συμπεράσματα γι' αυτό. Από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και αυτή ακριβώς η εξουσία θα φέρει και την εργατική λαϊκή κυβέρνηση και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα σε μια τέτοια προοπτική.